φυγερά εγκλήματα, βίαιοι θάνατοι και σύνθετες αποστολές στην αναζήτηση της αλήθειας συνοδεύουν το δύσκολο και ψυχοφθόρο ρόλο του ιατροδικαστή. Σταθερά βήματα, ανωδική πορεία και καταξίωση στο χώρο της μουσικής συνοδεύουν το ρόλο του συνθέτη και ερμηνευτή. Ο Αντώνης Παπαδομανολάκης είναι ένα πρόσωπο με δύο ρόλους πολύ διαφορετικούς. Μου αρέσει που ο ένας είναι ο ιατροδικαστής και ο άλλος είναι ο καλλιτέχνης. Κι ας είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα ενωμένα σε ένα. Η ερασιτεχνική ενασχόλησή του με τη μουσική ήταν λίγο πολύ γνωστή όταν ανέλαβε καθήκοντα ιατροδικαστή στην Κρήτη. Από αντίβαρο και αμυντικός μηχανισμός όμως, στη δύσκολη πραγματικότητα, η μουσική και η καλλιτεχνική δημιουργία έχουν εξελιχθεί σε τρόπο ζωής. Το νηστέρι δίνει τη θέση του στο κρητικό λαούτο. Είναι όντως σκληρό επάγγελμα και μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο ιατροδικαστής σε ένα χώρο όπως είναι το νεκροτομείο που αναγκαστικά θα ασχοληθεί με την εξέταση ενός νεκρού σώματος, νιώθει έντονα την μοναξιά. Οπότε η μουσική, η ενασχόληση με τη μουσική είναι ένα αντίβαρο, ας το πούμε έτσι, είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, ο οποίος σε βοηθάει να εκτονώνεσαι και να αντιμετωπίζεις αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Αν δεν ήταν ιατροδικαστής, θα ήταν σίγουρα ερμηνευτής. Η μουσική για μένα είναι το παν. Η μουσική είναι το παν, δηλαδή μου προσφέρει τα πάντα. Μπορώ να το απαντήσω έτσι μονολεκτικά. Προσφέρει τα πάντα και με πηγαίνει και αλλού έτσι πνευματικά. Αν δεν ήμουν γιατρός ή ιατροδικαστής, σίγουρα, το υπογράφω αυτό, θα ασχολιόμουν επαγγελματικά με την μουσική και το τραγούδι. Δύσκολες στιγμές υπάρχουν, αλλά εξοικειώθηκα, πιστεύω, ανέπτυξα κάποιους αμυντικούς μηχανισμούς, χωρίς να κρύβω βέβαια ότι όσο μεγαλώνω, η ευαισθησία αυξάνεται, ενώ θα περίμενε κάποιος να γίνομαι πιο σκληρός, συναισθηματικά λιγοστεύουν οι δυνάμεις και οι άμυνες. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι πιο πολύ ώρα και λυπάμαι πιο πολύ τους ανθρώπους που ήταν ανάμεσά μας και φύγαμε, τους οποίους εγώ καλούμε τα άψυχα τους κορμιά να εξετάσω. Δεν έχω πια τόσους διακόπτες να κλείσω. Ενώ παλιά ήμουν όχι πιο σκληρός, ξεχνιόμουν πιο γρήγορα. Τώρα δεν μπορώ να ξεχάσω και αυτό το έχω παρατηρήσει ότι συμβαίνει πάλι τα τελευταία χρόνια. Με βοηθάει όμως η μουσική και μάλιστα η εμφάνιση ζωντανή στο να το εξισορροπώ αυτό το συναίσθημα. Τώρα εμφανίσεις του δίπλα σε ντόπιους μουσικούς και ερμηνευτές, αλλά και καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα χρήματα καταλήγουν σε δωρεές. Η καλλιτεχνική πλέον οριμότητα όμως ανοίγει ένα δρόμο που φαίνεται να είναι έτοιμος να διαβεί σύντομα ο Αντώνης Παπαδομανολάκης. Αυτό με ενδιαφέρει. Σε ό,τι κάνω στη ζωή μου να είμαι πάνω από το μέτριο. Γιατί αν είμαι μέτριος, δεν θα με ικανοποιούσε και θα έλεγα καλύτερα να εγώ μην κάνω κανένα λάθος, να έρθει κάποιος άλλος να ασχοληθεί. Το ίδιο και με τη μουσική, δηλαδή όταν θα κάνω την εμφάνιση να είμαι πάνω από το μέτριο. Τώρα το πόσο καλό θα είμαι θα το κρίνει ο κόσμος, έτσι, ή θα το κρίνουν στη δουλειά μου οι συναδελφοί μου. Προέκυψε σαν εσωτερική ανάγκη από μια στιγμή και μετά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος όταν δεν είναι επαγγελματίας, δηλαδή δεν ζει από αυτό, ότι δεν έχει και επαγγελματική νοοτροπία και συμπεριφορά. Η παραδοσιακή κρητική μουσική και η δημοτική που τον κέρδισαν παντρεύονται σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος που δημιουργεί και σύντομα αναμένεται να αποτυπωθεί, καθώς ο Αντώνης Παπαδομανολάκης στην εκβαθέων εξομολόγησή του στην Κρήτη TV δεν κρύβει ότι προετοιμάζει προσεκτικά το επόμενο καλλιτεχνικό βήμα του με ιδιαίτερο προσωπικό στίγμα.